Γεια σου Φώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον case. Ε, τεχνητή νοημοσύνη, μύγε και σκουλίκια. Είναι πολύ, πολύ, ενδιαφέρον και πολύ exciting να ακούσουμε τι, πώς ακριβώς συνδυάζεται όλα αυτά. Μπορεί μπορείς να μας πεις με δύο-τρεις προτάσεις τι κάνει η Better Origin. Ναι, βεβαίω. Ε, η Better Origin ουσιαστικά επικεντρώνεται στο να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τη σήμερα ημέρα, που είναι πώ μπορούμε να ταΐσουμε τον αυξανόμενο πληθυσμό με ένα βιώσιμο και ασφαλή τρόπο. Ε, και ο τρόπο που το κάνουμε αυτό είναι μετατρέποντα απορρίμματα σε τροφή και ζωοτροφή μέσω εντόμων. Και γιατί αυτό βοηθάει στο βασικό πρόβλημα, διότι άμα καταφέρουμε να μετατρέψουμε απορρίμματα, τα οποία είναι μια ανανεώσιμη πηγή πρώτη ύλη, σε τροφή, και κάνουμε localize την τροφική αλυσίδα. Οπότε μειώνουμε του ρήπου την κάνουμε πιο ασφαλή κτλ. Και το γεγονό ότι χρησιμοποιούμε μια ανανεώσιμη πηγή πρώτη ύλη σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο βιώσιμη. Οπότε έχουμε λύσει το θέμα τη ασφάλεια και τη βιωσιμότητα. Και ακόμα πιο υπεύθυνο για τον το πλανήτη. Αμ, πάμε ένα βήμα πιο, πιο πριν, να καταλάβουμε λίγο εσύ από πού έρχεσαι. Πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε. Πε μα λίγο για τα παιδικά σου χρόνια. Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη. Εμ, και ήρθα στην Αθήνα, μετακομίσαμε στην Αθήνα όταν ήμουν 14, πότε πρώτου ηλικίου. Ε, και μετά έκανα IB και πήγα στην Αγγλία για σπουδέ. Άρα φεύγει για φεύγεις Αγγλία για να κάνει το, 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 πτυχίο σου. Το πρώτο μου 17-18 χρόνια. 17 χρονών. 17 χρονών. Ε, ήθελα πολύ να φύγω από το σπίτι και από την Ελλάδα γενικότερα. Πότε ε, είναι αυτό, περίπου η χρονολογία. Αυτό το 2007. 2004, 2004, ει, 2004 στην Αθήνα με του Ολυμπιακού Αγώνε. 2007 πήγα στην Αγγλία. Φεύγει σε σποτόν σημείο. Ναι, ναι, λίγο πριν. Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα ερχόταν. Αλλά ναι. και πήγα να σπουδάσω. Έκανα ε, μηχανολόγο μηχανικό το πρώτο μου τυχείο. Πού? Τέσσερα χρόνια στο Σάσεξ. και μετά πήγα μετά από πολλά applications εταιρείε που δεν με δέχτηκαν και κατέληξα να πάω στο Oil and Gas. Okay. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό για περίπου τρία χρόνια. Μετά πήγα να κάνω ένα master στο Cambridge σε βιώσιμη μηχανική, sustainable engineering. Και μετά ξεκίνησα την Better Origin. Σούπερ, πολύ, πολύ, ενδιαφέρον πορεία. Πού, 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 πού ξεκινάει να σου δημιουργείται η ιδέα της Better Origin, και πώ βρίσκει του co-founders σου, Ποια είναι αυτή η διαδικασία των πρώτων, των πρώτων σκέψεων. Ναι. Ε, Κοιτώντα πίσω, τώρα συνειδητοποιώ αυτά. Ε, νομίζω από αρκετά μικρό στην ηλικία ενδιαφέρει αρκετά, βασικά με τερα, αρκετά η ιδέα του να κατασκευάσει, να κάνει κάτι create. Mm -hmm. ε, Βλέποντα γύρω μου όλε τι τεχνολογίε που έχουμε δει, από μικρά πράγματα μέχρι μεγάλα. Και γενικότερα, όλο το, πάντα, πάντα με εξήτερε το process, το πώ γίνεται να κατασκευάσαμε. Ακόμα και την τηλεόραση που είναι πώ γίνεται να φτάσαμε εκεί. Και όταν συνειδητοποιήσω ότι όλα αυτά τα έχει κατασκευάσει ο άνθρωπο, είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Ε, από οπότε, έχω αυτό το λίγο, λίγο στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Και μετά, όταν, πήγα, όταν έκανα την πρώτη μου δουλειά στο, σε μια εταιρεία, ήταν consulting oil and gas. Mm. Αυτό που είχα την ευκαιρία να πάω και να δω πρώτο χέρι πολύ μεγάλα oil rigs. Και όταν συνειδητοποίησα τι είχε κατασκευάσει ο άνθρωπο σε περίπου λιγότερο από 100 χρόνια, ήταν πραγματικά. Ε, είναι εντυπωσιακό. Είναι, είναι, το, είναι δηλαδή το γεγονό ότι μπορούμε να κάνουμε drill σε 1300 μέτρα κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα και να βγάλουμε το πετρέλαιο. Είναι γενικά. δει το size και το πόσο μεγάλο είναι, ήταν ε, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σε και άλλο και ίσω Είσαι, 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 είσαι Αγγλία, είμαι, είμαι στο Λονδίνο, αλλά αυτό συγκεκριμένα είχαμε πάει. Ε, ε, είναι, είναι south of South Africa. Ah. Το συγκεκριμένο σημείο. Και είναι, θεωρείται ότι έχει τι πιο δύσκολε καιρικέ συνθήκε διότι ενώνουν δύο ωκεανοί. Και η μονοφολογία του εδάφου ε, ουσιαστικά δημιουργεί τα, μεγαλύτερα, τα υψηλότερα κύματα και το πιο δυνατό ρεύμα, α πούμε. Oh. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να κάνει τον drilling process. Έχει ένα win of opportunity ενό μήνα. Okay. Οπότε πήγαμε να κάνουμε modify ένα πολύ μεγάλο vessel για να μπορέσει να κάνει drilling εκεί πέρα. Τέλο πάντων. Όλο αυτό το experience με έκανε να συνειδητοποιήσω πώ έχει καταφέρει ο άνθρωπο και πάλι σε θέμα τεχνολογία. Αλλά παράλληλα το γεγονό ότι δούλευα σε κάτι το οποίο ουσιαστικά θέλω και μην καταστρέφει τον κόσμο mm -hmm. σε έναν βαθμό. Και επίση δεν νιώθω ότι είναι το μέλλον. Δεν νιώθω δηλαδή ότι μπορώ κάπω εγώ να επηρεάσω αυτό το industry σε κανένα με κανέναν τρόπο. Και αυτό με όθησε ουσιαστικά να. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιδέα του renewable, ανανεώσιμου. Mm -hmm. Ενέργεια πρώτη ύλη. Γενικά το κόνσεπτ ότι μπορούμε κάτι να χρησιμοποιούμε να και να Έτσι. αναπαράγεται από μόνο του, μου ακούγεται. Ακριβώ αντίθετο από, τα, από, τα, από το πετρέλαιο. Από από ναι. <laughs> και τα, τα πιο πολλά πράγματα δυστυχώ που κάνουμε στην παρουσία φάση. Ε, ναι. Ε, fascinating, α πούμε, σαν κόνσεπτ. Οπότε αποφάσισα να πάω να σπουδάσω sustainable engineering στο Κέμπριτζ. Ουσιαστικά ελπίζοντα ότι κάπω θα έρθω σε επαφή με κάτι αντίστοιχο. Ε, και ήταν μέσα από το πανεπιστήμιο. Έχει διάφορου ε, διαγωνισμού που διοργανώνονται. Mm. Και ένα από αυτού είχε να κάνει με sustainability challenges. Mm. Και πήρα μέρο αυτό. Εκεί γνώρισα του co-founders μου. Μα βάλανε σε μια ομάδα. Δεν ξέραμε ένα τον άλλον. Yeah. Ε, και έτσι ξεκίνησε ας πούμε, η ιδέα. Ε, 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 εκεί κάπου καταλαβαίνει και καταλαβαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι πόσο σημαντικό είναι το πανεπιστήμιο να έχουν διαγωνισμού. Δηλαδή Πόσα από τα stories που έχουμε κάνει στο, στο podcast, έχουμε κάνει περίπου 30-35 επεισόδια, πόσα από αυτά έχουν γεννηθεί από διαγωνισμού, ξένα πανεπιστήμια και ο τρόπο που φέρνουν μαζί του τους, τους συμφοιτητέ, δημιουργούν καινούργιε ιδέε, αλλά δημιουργούν και κυρίω ομάδε. Φέρνουν ανθρώπου κοντά και καταλαβαίνει πώ να δουλέψουν έναν άνθρωπο, αν έχετε το ίδιο όραμα, αν έχετε την ίδια κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι, είναι πολύ σημαντικό και καταλήγει να συναστρέβεσαι με ανθρώπου που μάλλον έχουν παρόμοια ρεθίσματα, που και αυτό βοηθάει πολύ ναι. στη συζήτηση, στη σκέψη, στο, στην, ε, στη δημιουργία μια ιδέα. Και το δημιουργήσει εκεί, όντα πω την ιδέα, πέρα από το ότι βρίσκει κοφάοντε ή βρίσκει ανθρώπου. δημιουργήσει εκεί, όντα πω τη νέα ιδέα που αυτή την προκειμένη περίπτωση και σε πολλέ άλλε που έχουμε δει, πάει, είναι world class. Πάει πολύ καλά και έχει κάνει μια φοβερή δουλειά. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Πόσο ωραία θα ήταν να το κάνουμε και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ε, φαντάζομαι συμβαίνει και σε ένα βαθμό στα ελληνικά πανεπιστήμια και η αλήθεια είναι ότι πιστεύω τα τελευταία 10 χρόνια, μήπω τα τελευταία 5 χρόνια, το Όλο ο οικοσύστημα στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Φυσικά. φυσικά. Και ο Έλληνα το έχει και λίγο μέσα, πιστεύω, το, το entrepreneurial. Φυσικά. Ε, οπότε νομίζω ότι. Να το, το, το κουμπίσουμε και μετά λίγο το ελληνικό οικοσύστημα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω την άποψή σου για το πώ βλέπει το οικοσύστημα να προχωρά. Ε, άρα, γνωρίζει λοιπόν του κοφάντε σου σε ένα διαγωνισμό του Πανεπιστημίου και εκεί αναπτύσσεται και την πρώτη, την πρώτη ιδέα τη Better Origin. Ναι, ουσιαστικά ο διαγωνισμό είχε να κάνει με τα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα sustainability challenges, το οποίο θέτει με τον η ανθρωπότητα. Και ένα από τα κομμάτι ήταν η παραγωγή τροφή. Σωστά. Με τα απορρίμματα. Τα είχαν βάλει σε ένα, σε ένα bucket. Αυτά. Ένα bucket. Ε, οπότε περάσαμε κάποιε εβδομάδε κάνοντα ένα brainstorm, α πούμε, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και τότε είναι που ουσιαστικά το, αν θέλει, Eureka Moment ήταν όταν συνειδητοποίησαμε ότι τα απορρίμματα και η έννοια των απορριμμάτων είναι τελείω δημιουργημένοι ε, δημιουργημένη από τον άνθρωπο. Στη φύση δεν υπάρχουν τα απορρίμματα. Δεν υπάρχει έννοια του απορρίμματο. Στη φύση, όταν κάτι. Αποσυντήθετε... Αυτό που, λέμε εμείς, το που ονομάζουμε εμεί απόρριμμα, στη φύση είναι ουσιαστικά τροφή για το επόμενο Φυσικά. κομμάτι τη τροφική αλυσίδα. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα μήλο το οποίο σαπίζει, ναι, ναι. όπου ο άνθρωπο θα πετάξει σκουπίδια, ναι, ναι. αυτό το μήλο είναι τροφή για το επόμενο κομμάτι τη τροφική αλυσίδα, συνήθω για έντομα ή βακτήρια. Φυσικά. Οπότε συνειδητοποίησαμε ότι ο άνθρωπο καλείται να λύσει ένα πρόβλημα που έχει δημιουργήσει μόνο του, ενώ η φύση το έχει Και αυτό δημιούργησε τι πρώτε δομέ τη ιδέα, α πούμε. Ε, και μέσα από κάποια brainstorming sessions, σκεφτήκαμε ότι άμα το κάνει ήδη η φύση, γιατί δεν το κάνουμε κι εμεί για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι και πολύ ωραία ιδέα και πολύ ωραίο το, το execution μέχρι στιγμή. Μέχρι στήμερα και αν να το πούμε και στου ακροατέ μα, γιατί είναι πραγματικά κάτι πολύ όμορφο. Ε, το ξεκινάτε μέσα στο Πανεπιστήμιο, κάνετε έναρξη εταιρεία. Πώς... Περιέγραψα μα λίγο, γιατί και αυτό ίσω έχει σημασία, πώ είναι όταν κάποιοι συμφοιτητέ Έρχονται με μια ιδέα η οποία okay, αποφασίζουν να την τρέξουν. Ποια είναι εκείνα τα βήματα, πόσοι founders είστε, ε, πώ μαζεύτηκε η ομάδα, τι opportunities τι είδατε στο, στη δική σας συνεργασία. Ναι, ε, δεν είχαμε ιδέα γενικά. <laughs> δεν είχαμε ιδέα για τίποτα τότε. Ε, ούτε ιδέα για το πώ στήριζε μια εταιρεία, ούτε ποια είναι τα ρίσκα ε, αυτού του πρόσωπου, α πούμε, ούτε προφανώς καμία ιδέα στο πώ να εκτελέσουμε έντομα, το οποίο αυτό κάνουμε εν τέλει. Είστε πόσο χρόνο είναι εκεί για να βάλουμε και το. Εγώ είμαι, εγώ είμαι 25. Ε, είμαστε 4 co-founders. Co εγώ είμαι 25. Δύο είναι, είναι συμφοιτητέ, είναι 23 και ένα είναι 27. Ωραία. Πολύ νέ, είναι νέα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και μέσω τη ιδέα μπαίνουμε στο accelerator του πανεπιστημίου. Όπου ξεκινάμε να κάνουμε εξή εταιρεία και να δούμε τι πρέπει να γίνει αυτό το κομμάτι. Α, γιατί παρέλειψα να πω ότι κερδίσαμε τον διαγωνισμό εκεί τον καλοκαίρι, οπότε μα έδωσε ένα, μια όθηση, α πούμε, ότι μπορούμε να. Είχε κάποιο grant, είχε κάτι, ή ήταν απλά. Όχι, δεν recognition, recognition. Ναι, recognition. Ναι, recognition πιο πολύ. Αλλά κερδίσαμε τον διαγωνισμό και ουσιαστικά το πρώτο grant που κερδίσαμε ποτέ ήταν. Πήραμε μέρο σε ένα διαγωνισμό τη Shell και κερδίσαμε πέντε χιλιάρικα. Okay. Και ήταν. <laughs> ήταν πάρα πολλά λεφτά. <laughs> και αυτό μα έδωσε μια όθηση, να ξεκινήσουμε να το κάνουμε, να το προσπαθήσουμε πούμε, αυτό το πράγμα. Και η πρώτη ερώτηση ήταν «Τι θέση έχει ο καθένα στην εταιρεία» mm. Οπότε πήγαμε τελείως βάση background και σπουδών και καθόλου βάση χαρακτήρα, μεγάλο λάθος εκ των υστέρων ε, Οπότε εγώ, όντω μηχανικός ανέλαβο CTO ας πούμε ε, και μετά υπήρχε ένα operations, ένας biology και ο CEO ήταν ένας που κάνει MBA ε, Οπότε ξεκινήσαμε την εταιρεία τη ίδιας δηλαδή έτσι και ειδικά τα, τα, πρώτα δύο χρόνια, ας πούμε, ήταν τελείω years in the wilderness, ας πούμε. Ε, θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγαμε να βρούμε απορρίμματα. Πήγαμε βλάσει σε ένα σούπερ μάρκετ στο Σέντζιμπρος και σου λέμε Θα θέλαμε να ε, χρησιμοποιήσουμε τα απορρίμματά σα και προφανώς μας κοίταξε λίγο περίεργο άνθρωπος, λέει τι εννοείται. Και ουσιαστικά για δύο χρόνια εγώ οδηγούσα ένα βαν και πήγαινα και 7 το πρωί κάθε μέρα έπαιρνα τα απορρίμματα από, από ένα σούπερ μάρκετ και τα πήγαινα σε ένα warehouse που είχαμε για να βρούμε τι, τι θα τα κάνουμε, α πούμε. Τι, τι ψάχνατε. Ε, okay, Έπαιρνε στην οργανική ύλη, λοιπόν, τα απορρίμματα οργανική ύλη που είχαν τα σούπερ μάρκετ. φρούτα, λαχανικά. Ναι, ήταν αυτό. Μόνο φρούτα και λαχανικά. Λα λαχανικά. Απαγορεύεται η ζωική πρωτεΐνη. Φυσικά. Ε, και τα πήγαινα σε μια αποθήκη να κάνετε Πώς, τι με αυτά. Πώ. Τι ήταν το πρώτο τα πρώτα τεστ. <laughs> στην, αρχή, στην αρχή απλά αγοράσαμε μερικά ε, έντομα σκουλικάκια από το Ιντερνετ. Τα βάλαμε σε ένα. Σε ένα πλαστικό καφάσι, το πετάξαμε τα κουπορήματα μέσα και πήγα να δούμε αν λειτουργεί αυτό. Προφανώ δεν λειτουργήσε. Ε, και για πολλού λόγου δεν λειτουργήσε. Και μετά, ε, το, έχω και κάτι φωτογραφίε. Το δεύτερο πιο στο κομμάτι είναι ότι εγώ μόλι μετακόμιζα και ένα γέργιο σπίτι στο, στο Cambridge. με άλλα τρία άτομα τα οποία δεν είχαμε μετακομίσει ακόμα. Και το σπίτι είχε ένα κήπο και μια αποθηκούλα. Και εγώ, στην αποθήκη, έβαλα δύο ράφια, έβαλα τέσσερα καφάσια με τα έντομα και ένα παλιό χείτερ, α πούμε, και μια λάμπα. Και μετά ήρθανε οι συγκάτοικοι οι και ναι, δεν του άρεσε πολύ η ιδέα. Να ναι, <laughs> δεν του άρεσε <αρέσει> πολύ <laughs> ιδέα ότι είχαμε τα τρία στην σε αυτό. <laughs> ε, και μετά σιγά-σιγά και ε, ουσιαστικά πήρα μέρο σε έναν άλλο διαγωνισμό ε, πάλι κυβερνητικά κονδύλια από την Αγγλία για να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα. <laughs> δηλαδή ουσιαστικά για δύο χρόνια κάναμε έρευνα, δεν κάναμε ώστε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πώ ναι. Yeah. με τις συνθήκες, Αυτό, τι συνθήκε, τι τεχνολογία. Τι προσπαθούσατε να καταλάβετε μέσα από την έρευνα, ποιο, τι ψάχνατε να βρείτε. Ε, στην, αρχή ψάχναμε να δούμε πώς, ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο θα δημιουργήσει καλέ συνθήκε για μια εκτροφή, εκτροφή εντόμων, πούμε. Okay. Οπότε από environmental conditions μέχρι ε, σε τι μέγεθο, τι, θερμοκρασία, τι υγρασία. Τι τροφή, ποια είναι η σύσταση της ε, ιδανικής δίαιτητας για τα, για, τα, για τα έντομα. Οπότε αυτά πρέπει να καταλάβουμε στην αρχή. Σούπερ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχετε αποφασίσει να, να, να πάτε με, την, με το μοντέλο που λέει ότι παίρνω οργανική ύλη, food waste, οργανικό και το δίνω σε σκουλίκια, το δίνω σε, σε προνύμφες, τις ταΐζω γιατί αυτές οι προνύμφες μπορούν μετά να γίνουν η ίδια ίδιες τροφή και η διάφορα άλλα by products. Αυτό είναι ναι, προσπαθείτε να καταλάβετε. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, θεωρήσαμε ότι εφόσον αυτό το μοντέλο, μετατρο, τα, τα, τα απορρίμματα να μετατραπούν σε τροφή μέσω εντόμων, συμβαίνει στη φύση, αυτό που θα κάνουμε εμείς να κάνουμε εμεί είναι μέσω τεχνολογία να το εξυγχρονίσουμε και να το επαναϊσάγουμε στην μοντέρνα τροφική αλυσίδα, Σούπερ. Ε, οπότε δηλαδή τα έντομα είναι, κάνουν bridge the gap μεταξύ απορρίμματο και τροφή. Οπότε λέμε, αυτό που θα κάνουμε εμεί είναι να βρούμε ποια τεχνολογία θα μπορέσει να το εξυγχρονίσει αυτό. Και να το κάνει πιο efficient, πιο optimized. Ακριβώ. Και, και, να μπορέσει να, το, να το εισάγουμε στη μοντέρνα τροφική αλυσίδα όπω υπάρχει στην πρώτη φάση. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, οπότε προσπαθήσαμε να δούμε ποια τεχνολογία θα χρειαστεί για να γίνει αυτό το, το, μοντέλο efficient. Επειδή όλα αυτά που κάνετε, it paints a vivid picture, right? και νομίζω ότι το να τα βλέπει κανείς, να βλέπει τη φάρμα, να βλέπει τα processes, να βλέπει τις προνύμφες, έχει, καταλαβαίνει πολύ πιο καλά τι, τι, προσπαθείτε να κάνετε και πόσο cool είναι αυτό που κάνετε. Έχετε μήπω μπαίνει τη chance φτιάξει κάτι το οποίο θα μα βοηθήσει να, να, κάνουμε περισσότερο connect με το story. Funny you ask. <laughs> <laughs> Έχουμε φτιάξει μόλι τώρα ένα animation όπου κάνει ακριβώ αυτό το πράγμα. Περιγράφουμε πάρα πολύ απλό τρόπο τι κάνουμε ουσιαστικά. Επικεντρώνοντα κυρίω το poultry model που συζητήσαμε, αλλά πιάνοντα τη γενικότερη εικόνα. Our global food chain is broken. It's overwhelmed with food shortages, deforestation, and high carbon emissions. Unless we act, we won't be able to feed our growing population. Yet a third of all food produced is wasted, releasing methane, a greenhouse gas 25 times more potent than CO2. The problem is immensely complex, but the solution is simple. Nature has already solved it for us. The answer lies in the food we waste. In nature, nothing is wasted. Because to insects, our waste is food. This way, uneaten nutrients are naturally upcycled. And that's exactly what happens inside this container, the Better Origin X1. Food waste is fed to these hungry insect larvae. Our system, powered by AI, takes care of the rest from feeding, to temperature and humidity. The harvested larvae become food for farm animals, replacing soy, one of the largest contributors to deforestation. By localizing the food supply chain, we cut down food waste and emissions, completing nature's cycle. Better Origin is fixing the global food chain, naturally. the two years research and trial runs, Είστε οι τέσσερι, είστε part-time, είστε full-time, έχετε αρχίσει να προσλαμβάνετε κόσμο. Λίγο αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούμε και τα πρώτα βήματα συνήθω εκεί είναι που είναι τα μεγάλα ερωτηματικά για έναν aspiring entrepreneur ή έναν φοιτητή. Mm. Με πολύ καιρό να το σκεφτώ <laughs> αυτό. <laughs> ε, στα πρώτα χρόνια έχουμε, κερδίσαμε ένα, ένα, δεύτερο grand για περίπου 60.000 και πήραμε ένα warehouse, μια γωνία ενό warehouse, μια φιλική τιμή ας πούμε, από μια εταιρεία και ξεκινήσαμε να δούμε τι. Οπότε, στην αρχή ήταν οι τέσσερι μα. Ο καθένα είχε το δικό τομέα, ας πούμε, να ασχοληθεί. Και πει, ναι, απλά φτιάξαμε μια διάφορα ράφια, βάλαμε καφάσια με έντομα και βάλαμε τροφή να δούμε τι θα συμβεί. Οπότε στην αρχή, κάθε πρωί, φτάναμε στο warehouse και είχαν και παντού έντομα, α πούμε, και μύγε. Είχαν... είχαν, ξεφύγει, α πούμε. Ε, και ουσιαστικά σιγά σιγά αρχίσαμε να απομονώνουμε ποια ήταν τα πιο σημαντικά variables για να μπορέσει να αναπτυχθεί το οργανισμό successfully. Οπότε, η θερμοκρασία, η υγρασία, όλα το, τα environmental conditions, α πούμε, και ήταν διάφορα άλλα κομμάτια πριν τον αυτοματισμό, πριν οτιδήποτε. Αυτό που κάναμε δύο χρόνια να καταλάβουμε αυτό. Επίση, ε, επειδή ό,τι κάνουμε ουσιαστικά κάθεται στην, στο intersection ή στο σταυροδρόμι, ε, μεταξύ Μηχανική, engineering και biology. Mm -hmm. Δηλαδή, ο οργανισμό είναι βιολογία και το engineering είναι αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να μεγαλώσει ο οργανισμό. Οπότε έπρεπε να καταλάβουμε τη βιολογία πρώτα, πριν συνειδητοποιήσουμε τι είδου μηχανικό σύστημα χρειαζόμαστε για να το εξελίξουμε. Πότε γίνεται, υπάρχουν οι πρώτε μεγάλε αλλαγέ στην ομάδα, στο, στο traction, αρχίζει και γίνεται αυτό λίγο περισσότερο εταιρεία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή και κάποιοι από του co-founders αποχωρούν. Μίλησε μα λίγο για, για αυτέ τι πρώτε αλλαγέ. Ουσιαστικά μα πήρε λίγο καιρό και εμένα σίγουρα να συνειδητοποιήσω αν αυτό είναι κάτι το οποίο θα ασχοληθώ ή όχι. Mm. Δηλαδή, ήταν μια αρκετά τότε τουλάχιστον wild ιδέα. Να, να εκτρέψουμε έντομα τώρα, δεν έχει καμία σχέση mm. με τον τομέα ε, του farming γενικότερα. Και να πούμε ότι είμαστε γύρω στο 2015-2016. Είμαστε 2016 τώρα. 16. Ναι. Ακούγεται πολύ τρελό το 2016. Ναι, 16. 16 το λέγαμε σε κόσμο και μα λέγανε σοβαροί. Ε, και προφανώ τότε ειδικά έλεγε sustainability και δεν σου δίνει κανεί χρήματα. Ε, ναι. Δεν είναι όπω τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ευτυχώ. Τότε δεν, δεν μπορούσε να σκόσει χρήματα για sustainability. Οπότε περί λίγο καιρό να συνειδητοποιήσουμε if this is for real ή όχι, α πούμε. Ε, και όταν το συνειδητοποίησαμε αυτό, μετά αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι αλλάζουν για λίγο τα stakes. Γιατί αρχίζει να αφιερώνει ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή σου. Όχι ένα κομμάτι, όλη τη μέρα τη ζωή σου. Κάθε, κάθε μέρα, όλη μέρα κάνει το πράγμα. Σάββατοκύριακο, όλο αυτό το πράγμα. Ε, Οπότε εκεί σιγά σιγά αρχίζουν τα expectations και από του συνέδριού σου να αλλάζουν. Δηλαδή, ο καθένα, άμα είσαι CEO, πρέπει να φέρει χρήματα στην εταιρεία. Λίκα. Άμα είσαι operations, πρέπει να βρει έναν τρόπο να είναι οργανωμένα τα πράγματα. Ε, και επειδή είχαμε μπει σε θέσει στην εταιρεία βάσει του background, βάσει μάλλον των ακαδημαϊκών σπουδών και όχι του χαρακτήρα, όπου για μένα οι ακαδημαϊκέ σπουδέ είναι ένα σημαντικό συστατικό, αλλά δεν είναι σίγουρα το κύριο συστατικό ναι, ναι. για να. Τρέξετε, μια, μια επιχείρηση. Είναι σίγουρα ο χαρακτήρα, a major factor. Σίγουρα. σίγουρα, σίγουρα. σίγουρα. Ε, αρχίσανε, αρχίσανε, να πάρουν κάποια ρήγματα στην ομάδα και επίση ήμασταν τέσσερα άτομα. Δεν θα ξανά έκανα ποτέ κάτι <laughs> <laughs> με τέσσερα equal members. Διότι το πρόβλημα που είχαμε είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να να αποφάσει. Ναι, ναι. Πρέπει πάντα κα, κα κατ' εμέ πλέον, βάσει τη. Too, τις many, too many, many, cooks in, in, the kitchen. Έτσι. Πρέπει ένα, στην τελική, ένα να γιατί τελειώ δεν υπάρχει accountability. Αν δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε κάτι από κοινού, και δεν πάει καλά, ποιο φταίει. Φταίει, εννοώ, quote unquote, αλλά ποιο θα πάρει την ευθύνη, Κανένα. Οπότε. Άρα, τι αλλαγέ γίνονται εκεί, Πώ πάει η ομάδα, ε, ποιη... Ουσιαστικά στην αρχή, ε, με, με, με έναν τρόπο ε, ψιλο από κοινού, ψύλο όχι, φεύγει ο πρώτο co-founder που ήταν ο operations. Διότι η πραγματικότητα αυτή ήταν ο πιο αργάνο άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου, οπότε λίγο <laughs> δύσκολο να τρέξει operations, <laughs> αν δεν είσαι οργανωμένο. Και μετά καταλήγουμε ουσιαστικά στον πρώτο γύρο χρηματοδότηση, πρώτο μεγάλο γύρο χρηματοδότηση, να σηκώνω εγώ τα πιο πολλά χρήματα. Mm. Όπου μετά και ο CEO ουσιαστικά αποφασίσαμε από κοινού αυτή τη φορά ότι καλύτερα να αναλάβει λίγο πιο operational κομμάτια. Και να προσπαθήσω εγώ να λάβω το θέμα του fundraising και του strategy. Ε, και μετά καταλήγει και ο, ο πρώην CEO να φύγει. Mm. Οπότε μείναμε δύο άτομα από τα τέσσερα. Δύο founders. Ναι, ακούγονται εύκολα, ήταν αρκετά δραματική όλη η. Ε, και από ό,τι καταλαβαίνω και δεν πρώτη. το ήξερα αυτό, έγινε και μέσα in between fundraising. Στος δηλαδή α. έχετε σηκώσει γύρω και το founding team εξακολουθεί και αλλάζει. Ακριβώ. Και αυτό ήταν αρκετά δύσκολο. Ακριβώς. Δηλαδή αρκετά δύσκολο. Σηκώσει το πρώτο, πρώτο, πρώτο γύρο χρηματοδότηση. Πόσα ήταν? Ήταν 600.000. 600, Investor στα κάγκελα, φαντάζομαι. Ναι, και με παίρνει ο, ο Investor και κάνει το lead round. Και προφανώ μου λέει, είστε σοβαροί. πόσο <laughs> χρόνο είστε, τι κάνετε. Είναι <laughs> εδώ να βάλουμε χρήματα και μετά από ένα μήνα να φύγει ο CEO. Ε, αλλά το λύσαμε. Ε, και εν τέλει έμεινα εγώ και ο Μίχα, που είναι ο τωρινό co-founder μου, που έχουμε μια τρομερή σχέση. Και το γεγονό ότι περάσαμε όλα αυτά τα. ένα, ένα αρκετά δύσκολο process με του προηγούμενου δύο founders, ε, μόνο σε καλό βγήκε εν τέλει, Γιατί ξέρουμε και δύο πολύ καλά τι φέρνει ο καθένα στην ομάδα, έχουμε πολύ καλό balance. Είμαστε αρκετά διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά συνεργαζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μα. Ε, και πώ είναι ναι. η ρόλη σα χωρισμένη. Ε, ο, ο Μίχα κάνει το scientific κομμάτι, εγώ το commercial, α πούμε. Και εγώ επειδή έχω και το ε, engineering background είμαι αρκετά involved και με το product. Και ο Μίχα επειδή έχει το biology background κάνει από genetics μέχρι applied biology, α πούμε. Και είστε και δυο έχετε κάπω. Όχι, όχι. Εγώ είμαι CEO και, και μηχανή CSO. Είναι Chief Scientific. Και oh, προφανώ okay. μετά από όλα αυτά δεν έχω φέρει κανέναν άλλον σε C-level, γιατί. Κοιτώντα πίσω τώρα, είναι, είναι λίγο αστείο όλα αυτά. Τα είσαι CTO, CEO, στην εταιρεία η οποία είναι ενό χρόνου. Πόσα πόσο άτομα είστε σήμερα. Σήμερα είμαστε κοντά στα 50 άτομα. 50 άτομα. Και έχει, έχει αρχίσει και μεγαλώνει πραγματικά ναι, ναι, ναι. πολύ η εταιρεία. Έχετε και έχετε σηκώσει και άλλου γύρου έκτοτε. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και περισσότερο για το, για το track record. Αλλά νομίζω ότι είναι, είναι η στιγμή να καταλάβουμε λίγο περισσότερο ποιο είναι το solution. Πού έχει όλη αυτή η έρευνα των δύο χρόνων με απορρίμματα με το βανάκι από τα supermarket και πολλά έντομα και μύγες να ξεφεύγουν στο, στην αποθήκη. Τι έχει καταλήξει να είναι το τελικό προϊόν, και θα ήθελα να πούμε λίγο και το πώ λειτουργεί το business model. Έχει πάρα πολλά σημεία, ακουμπά πάρα πολλού stakeholders. Θα ήθελα σιγά σιγά μαζί να μα βοηθήσει να το καταλάβουμε όλο αυτό. Okay. Οπότε ε... μίλησε μα λίγο για τη, για τη mini φάρμα που έχετε φτιάξει αυτή τη στιγμή και ποιο είναι το solution αυτή τη στιγμή. Okay. Ε, νομίζω ότι επειδή είναι αρκετά complex το μοντέλο, Σωστά. θα ξεκινήσουμε από ένα high level και μετά μπορούμε να πούμε λίγο πιο. Ε, Όπω είπαμε, αυτό, αυτό, που κάναμε ουσιαστικά είναι να βρούμε μια τεχνολογία η οποία θα μετρέψει τα παρήγματα σε τροφή ε, η, το δύσκολο στην αρχή είναι να. Με, με, όταν πα να λύσει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, είναι να καταλάβει πού να κάνει focus. Mm. Και εμεί ήμασταν ε, victims αυτού στην αρχή, γιατί θέλαμε να κάνουμε, να, να, να κάνουμε όλα, α πούμε. Το focus στο use cases εννοεί. Ναι, δη, δηλαδή. Πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ναι, αυ αυτό το, το προϊόν που είναι η προνύμφη. Μπορεί να πάει σε 150 διαφορετικά πράγματα. Ναι. Πού θα κάνει focus. Η προνύμφη, τι είναι ουσιαστικά, γιατί, γιατί, το insect farming είναι μια καλή ιδέα. Διότι είναι ένα τρόπο παραγωγή πρωτενη, η οποία έχει, είναι ίδια ποιότητα, αν μπορούμε να το πούμε, έχει το ίδιο αμίνο acid profile με το κόκκινο κρέα, Mm -hmm. Αλλά είναι 99% πιο βιώσιμη σε θέμα ε, ε, emissions, σε θέμα land use, σε θέμα νερού, σε όλα τα κομμάτια. Οπότε αυτό είναι, το, αυτό είναι ο λόγος που θες να το κάνει. Ε, οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε. Η έχει, μπορεί να έχει use cases από τροφή για κοτόπουλα και σολομό, μέχρι κατοικίδια, μέχρι ανθρώπου στο μέλλον. Φυσικά. Οπότε το μεγάλο, το μεγάλο ερωτηματικό στην αρχή ήταν τι θα κάνουμε που θα επικεντρωθούμε. Πού κάνεις φόκο. Και έχοντα μιλήσει με αρκετό κόσμο. και να καταλάβω λίγο πώ οι πιο πετυχημένε εταιρείε πετύχαν, α πούμε. Έπρεπε να βρούμε ένα, ένα focus area, όπω η, η Amazon βιβλία στην αρχή, ας πούμε, όπου ναι, ναι. μπορούμε να επικεντρωθούμε και αυτό κατέληξε να είναι να μετατρέπουμε απορρίμματα σε τροφή για κοτόπουλα. Okay. Και αυτό μα άρεσε η ιδέα, διότι ο καταναλωτή, πάλι μιλάμε το 2017 τώρα, δεν είναι πολύ πιο εξοικειωμένο με την ιδέα ότι ένα κοτόπουλο τρώει ένα έντομο. Σωστά. Γιατί αν σκεφτούμε τα, ένα κοτόπουλο στη φύση, αυτό κάνει όλη μέρα. ναι, ναι. ναι. Ε, οπότε, το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό που θα επικεντρωθούμε. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ποιο θα είναι το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε. Mm. Οπότε, αρκετά νωρί, συνειδητοποίησα ότι άμα απλά παράγουμε πρωτενη, mm -hmm. ουσιαστικά είμαστε ένα commodity producer. Το πρόβλημα να, με τον essere commodity producer είναι ότι δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο προϊόν. Δηλαδή, αν παράγουμε και δύο ένα κιλό πρωτενη και έρθει η Cargill, θα αγοράσει πιο φτηνό. Θα κοιτάξει την τιμή, ακριβώ. Οπότε είναι ένα price race to the bottom. Και. Μπορούσαμε να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμεί για να το διαφοροποιήσουμε λίγο πιο πολύ. Και καταλήξαμε ουσιαστικά να επικεντρωνόμαστε σε partnerships mm -hmm. με supermarket, με food brands, όπου έχουν απορρίμματα. Και με το δικό μα τρόπο μπορούμε να του βοηθήσουμε να μετατρέψουν τα απορρίμματα του σε ένα προϊόν, βιώσιμο προϊόν. Και μέσα στο process μειώνουν του ρήπου, μειώνουν τα απορρίμματα και βγάζουν πολλά χρήματα. Οπότε αυτό είναι το concept. Επειδή, yeah. επειδή το supermarket έχει καταρχά ένα πολύ μεγάλο supply waste, food waste αλλά ενδεχομένως έχει και το end product, το οποίο το συμφέρει να πει και μια, story, και μια, και μια ιστορία σας στην αμπιλητή. Αυτή είναι η σκέψη. Το Supermarket κάθεται στην κορυφή του supply chain, γιατί ε, ε, ελέγχει όλους τους προμηθευτές και προφανώς πουλάζει ο καταναλωτή. Οπότε έχει, πάρα πολλά, έχει αρκετά απορρίμματα, τα οποία παράγει το ίδιο Supermarket και ακόμη και πολλά απορρίμματα, τα οποία είναι οι προμηθευτές του. Και ε, ε, οι προμηθευτές και το ίδιο έχουν ανάγκη για πρωτεΐνη. Σωστά. Οπότε είναι ένα καλό συνδετικό κρίκο το μοντέλο. Και μπορεί να το βάλει και στην ετικέτα του, να Ακριβώς. πει και ένα story, να δημιουργήσει και το added value storytelling που χρειάζεται. Ακριβώ. Είναι... Και είναι και ένα πολύ καλό story να πει ότι μετρέπουμε τα δικά μα απορρίμματα στην τροφή. Πολύ ενδιαφέρον το commercial κομμάτι και η στρατηγική που ακολουθείται μέχρι σήμερα. Ε, νομίζω άλλο τόσο ενδιαφέρον έχει να καταλάβουμε λίγο πώ καταλήγεται με αυτή την προνύμφη, πώ λειτουργεί αυτή η Φάρμα, Έχει και εκεί πολλά πράγματα που, που παίρνετε το, το waste, τι τεχνολογία έχει μπει μέσα σε αυτή τη φάρμα, ποιος, είναι η φάρμα ίδια πώς, πώς μοιάζει, ποιες είναι οι λειτουργίες της. Ε, εξήγησε μας λίγο το, το mini farm, το X1, πώς λειτουργεί. Ε, ουσιαστικά είναι ένα mini εργοστάσιο, τελείως αυτοματοποιημένο, όπου βάζει απορρίμματα και μπρονύμφες νεογνούς, θα έλεγα, από τη μία άκρη και παίρνει το τελικό προϊόν από την άλλη άκρη. Ε, και το έχουμε κάνει με έναν τρόπο που ο αγρότης ή ο χρήστης δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα όσον αφορά το insect farming. Mm -hmm. Είναι όλα, ε, τα χειριζόμαστε όλα από το κινητό μας, ας πούμε, και από υπολογιστέ. Ε, έχουμε sensors οι οποίοι περιγράφουν ακριβώς την κατάσταση και έχουμε μια κάμερα η οποία ελέγχει κάθε καφάση με έντομα, ας πούμε, καθημερινά και έχει παίρνει πληροφορίε για το πόσα πρέπει να τα θρέψουμε, πότε πρέπει να τα κάνουμε harvest, άμα είναι ok, άμα δεν είναι ok, οτιδήποτε πληροφορία χρειαζόμαστε για να κάνουμε το farming. Οπότε, ουσιαστικά, έχουμε χρησιμοποιήσει hardware το οποίο είναι τελείω of the self. Ένα δοχείο ανάμειξη, αντλίε, βαλβίδε, κτλ. Οπότε αυτό, εγώ το περιγράφω στο πιο dumb κομμάτι. Το, πιο, δεν, δεν υπάρχει κανά... το, το innovation, εκείνο που θα βάλαμε όλο μαζί, α πούμε. Ωραία. Και μετά το software, το οποίο τρέχει όλο αυτό το κομμάτι αυτοματοποιημένα, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στο χειρισμό. Η πα... Η, λοιπόν, ε, αυτό είναι σε ένα container, αν έχω καταλάβει καλά. Σωστά. Οπότε παίρνει το container, στα κλασικά containers που ξέρουμε. Βάζετε μέσα το food waste, βάζετε μέσα τις προνύμφες, βάζετε μέσα κάποια hardware τα οποία απλά ανα, κάνουν ανακάτευση του, του προϊόντος για να μην θερμαίνεται ή ανεβαίνουν θερμοκρασίες φαντάζομαι και αυτό καταλήγει μετά από κάποιο διάστημα να παράγει τις προνύμφες, να τις φτάνει σε ένα σημείο τέτοιο. Εξήγησέ μας λίγο πώς είναι όλη αυτή η ανεβαινουν θερμοκρασιες φανταζομαι και αυτο καταληγει μετα απο καποιο διαστημα να παραγει τις προνυμφες να φτανει σε ενα σημειο τετοιο Εξήγησα μας λιγο πως ειναι ολη αυτη η διαδικασια της παραγωγής. Okay. Ε, Οκ. Το, το container, ουσιαστικά αγοράζουμε ένα ένα container το οποίο είναι ήδη χρησιμοποιημένο και το αναμετατρέπουμε μέσα δημιουργώντα το, το mini εργοστάσιο, α πούμε. Το, και είναι χωρισμένο σε δύο δωμάτια, δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο είναι η επεξεργασία του, του απορρίμματο. Οπότε μπαίνει σε ένα δοχείο ανάμειξη, το αναμειγνύουμε, ίσω η θερμοκρασία κτλ. κτλ. Και, και, μόλι είναι έτοιμο, ουσιαστικά παράγουμε ένα smoothie, θα έλεγα. Α. Ah. Και μόλι είναι έτοιμο, ε, μια αντλία το μεταφέρουμε στο δεύτερο δωμάτιο, όπου έχει περίπου 400 καφάσια stack 10 high ε, τα οποία γυρνάνε γύρω από ένα σημείο τροφή, όπου τα, τα, τρέφουμε. Και αυτό και τρέφεται τι προνύμφε. Πόσο, 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 διαρκεί αυτή η διαδικασία, Δηλαδή, πότε παράγει μια προνύμφη έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί για το επόμενο use case, ε, Η προνύμφη, η διάρκεια τη ζωή τη, α πούμε, είναι περίπου λίγο λιγότερο από δύο εβδομάδε. Mm. Και το τρομερό στοιχείο είναι ότι μεγαλώνει 5.000 φορέ την αρχική τη μάζα σε δύο εβδομάδε. Οπότε ουσιαστικά έχει ένα τρομερό μηχανισμό να κάνει accumulate protein. Okay. Ε, οπότε παίρνει περίπου δύο εβδομάδε το process, αλλά το έχουμε κάνει με έναν τρόπο που υπάρχει προϊόν καθημερινά, α πούμε. Οκ, okay, okay. Άρα αυτό είναι ε, κάτι που παράγει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα πρωτενη. Σωστά. Μίλησε μα λίγο λοιπόν, για τα impact, impact numbers που έχετε δει μέχρι στιγμή. Έχετε, Πόσε έχετε τοποθετήσει και γιατί είναι, ε, ποια νούμερα είναι αυτά που πρέπει να κρατήσουμε ω τα, τα νούμερα του αντίκτυπου. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε farmers live και κάνουμε roll-out άλλες εννιά μέσα στο επόμενο δεκάμινο ε, και μια φάρμα, ένα X1, μπορεί να μειώσει περίπου 250 τόνους of CO2 per year. Αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλο νούμερο. Ναι, και το, το ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι επειδή εμείς παίρνουμε απορρίμματα τα οποία θα πηγαίνουν στη χωματερί και θα κάνουν release methane, το μεθάνιο είναι 25 φορέ πιο, ε, πιο, βλαβερό για το περιβάλλον από το CO2. Φυσικά. Ε, και το δικό μα πρόσωπο δεν παράγει καθόλου μεθάνιο και καθόλου CO2. Ουσιαστικά, τι κάνουμε, αποφεύγουμε τη δημιουργία αυτών των ρήπων. Των, των ρήπων. αποφεύγουμε τη δημιουργία αυτών των ρήπων. Ε, και γι' αυτό αυτό που βγαίνει, το προϊόν που βγαίνει από το container είναι carbon negative. Okay. Δηλαδή, ταζουμε τι προ, προνύμφε, τα κοτόπουλα, α πούμε, ή σε οποιοδήποτε άλλο ε, farmed animal. Και αυτή η τροφή έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι. Και, το, και, το, και όλο το process είναι automated. Δηλαδή δεν μπαίνει χέρι μέσα στο, στο container. Είναι ένα, ένα, ένα container που δεν, 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 δεν υπάρχει ανθρώπινο παράγοντα μέσα σε αυτό, έτσι δεν είναι. Σωστά. σωστά. Το, και το container το ίδιο είναι. Ε, 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 ξαναχρησιμοποιείται. Δηλαδή όλο το story σα είναι. Ακριβώ. Και, και δεν υπάρχει καθόλου waste από το process, δηλαδή το μόνο byproduct που παράγεται είναι ένα πάρα πολύ καλή ποιότητα ε, fertilizer το οποίο χρησιμοποιείται για, για άλλη χρήση. Είμαι σίγουρο ότι το, το χρησιμοποιείτε και αυτό. Ναι, ε, 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 ισχύει. <laughs> και ένας άλλος, ε, ένα άλλο στοιχείο, το οποίο, ένα στατιστικό το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι εμεί μπορούμε να παράξουμε την ίδια ποσότητα πρωτενη σε ένα τετραγωνικό μέτρο όπου η σόγια παράγει σε 1500 τετραγωνικά μέτρα. Οπότε, okay. αυτό είναι όταν λέω το land use, ότι χρησιμοποιούμε αρκετά λιγότερη γη, είναι τέτοια μεγάλη διαφορά. μέσα στο μυαλό μου ακούγεται ότι ίσω ειδικά στο κομμάτι του animal feed, ίσω είναι και κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα με αυτά τα νούμερα. Ειδικά δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα chicken farm στον κόσμο που να μην θέλει να κάνει incorporate αυτό το solution. Είναι και πιο φτηνό για τον farmer, είναι πιο efficient. Και έχω κάπου διαβάσει προετοιμαζόμενος για τη συζήτησή μα ότι έχει και ωφέλη ε, στην υγεία των, ε, των κοτόπουλων. Σωστά, σωστά. Οπότε ε... μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι του value. Το, το, το value proposition, α πούμε, χωρίζεται στο supermarket και στο, στον αγρότη. Mm. Ο αγρότη τα έζησε αυτή την, την πρωτεΐνη στα κοτόπουλα του. Όντω, τα κοτόπουλα παράγουν πιο πολλά αυγά, είναι πιο υγιή, πεθαίνουν λιγότερο. Δηλαδή, υπάρχει ένα holistic improvement. Γιατί. Ε, διότι ουσιαστικά υπάρχει λόγο για τον οποίο τα κοτόπουλα they forage all day for insects. Διότι είναι σαν να τρώνε ένα, ένα live pill. Τα έντομα έχουν κάποια πάρα πολύ δυνατά properties. Οπότε όταν το κοτόπουλο καταναλώνει αυτή την τροφή, ουσιαστικά κάνει boost το immune system του ζώου. Ε, οπότε είναι πιο ανθεκτικό σε οποιαδήποτε αρρώστια, ασθένεια κτλ. Και, και επίση ε, βελτιώνει πάρα πολύ το πεπτικό σύστημα. Mm. Το περιοπτικό σύστημα είναι πάρα πολύ closely linked με την παραγωγή που βγάζει ένα ζώο. Ποια είναι τα restrictions για ένα farmer να το χρησιμοποιήσει, γιατί υποθέτω ότι σε πολλά από αυτά τα circular economy solutions, συνήθως ακόμα το price, το price range δεν είναι εκεί, είναι πολύ ακριβά συνήθως αυτά τα solutions, είναι πολύ δύσκολο να έχει access σε μεγάλες ποσότητες, υπάρχουν bottlenecks. Φαντάζομαι ότι επειδή ξεκινάει τώρα, πρέπει να υπάρχουν κάποια bottlenecks για τους farmers. Στην παρούσα φάση, επειδή είναι καινούργια τεχνολογία, υπάρχουν κάποια bottlenecks για του farmers. Ε, το βασικό είναι ότι η, το, η τροφή είναι η πιο ακριβή από τη σόγια, mm. αλλά όταν κάνει factor in και όλα τα υπόλοιπα benefits που βλέπει, διότι βελτιώνει τη βιωσιμότητα του κοτόπουλου κτλ., κτλ ε, είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Ο λόγο που ε, είναι, χρειαζόμαστε και το supermarket είναι διότι όταν είσαι στην αρχή μια τεχνολογία, υπάρχει μια δυσκεκτικότητα για να γίνει adopt. Ερφτά. Οπότε, όταν βάλει το σούπερ μάρκετ στην εξίσωση, ουσιαστικά, οτιδήποτε μένει, μπορεί να χρειαστεί ο αγρότης ένα in incentivization, το κάνει το σούπερ μάρκετ, διότι έχει το brand value. Ακριβώς. Και αυτό κάναμε και το Morrisons. Δηλαδή, με το Morrisons, το πρώτο μεγάλο commercial contract που κλείσαμε, ας πούμε, είναι να κάνουμε roll-out 10 containers σε 10 από τι φάρμε του, να απορρίμματα από το δικό του supply chain σε ουσιαστικά net zero eggs. Okay, είναι για, ε, άρα είναι λοιπόν για, για αυγά. Είναι για αυγά. Yeah. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορούμε να λανθάρουμε ένα προϊόν. Οπότε όταν πα πα στον καταναλωτή, είναι πιο εύκολο yeah, να ναι. πουλήσει μια τέτοια ιστορία από ότι ήταν ένα πιο commodity B2B play, α πούμε. Άρα, με, κλείσατε καταρχά μια συμφωνία με τη Morrison, η οποία είναι πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είναι μια από τι μεγαλύτερε αλυσίδε σούπερ μάρκετ στην Αγγλία. Ε, την κλείσατε ε, τώρα το πρόσφατα και. Ε, Εκεί είναι τα 4-5 containers που έχετε κάνει αυτή τη στιγμή. Ε, πες, μίλησε μα λίγο για αυτή τη συμφωνία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Την κλείσαμε αρχέ του χρόνου. και Το πρώτο container μπήκε το Σεπτέμβριο. Ε, γιατί και εμεί περάσαμε για τα δύσκολα με το supply chain disruption που έχει υπάρξει στη κατασκευή. Αλλά τα, είναι από τα πέντε. Το ένα είναι στο Morrison. Τώρα βάζουμε άλλα δύο μέχρι τον Ιανουάριο. Ε, και τα υπόλοιπα είναι σε άλλοι πιλότη, mm. σε άλλε φάρμε. Ε, εμ, αλλά το, 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 το πολύ ενδιαφέρον με το Morrison είναι ότι πλέον, δηλαδή πριν από πέντε χρόνια, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο: να πάει ένα σούπερ μάρκετ, να μπει στη διαδικασία, να ανατρέψει τα απορρίμματα του σε τροφή για κοτόπουλα μέσα από αυτή μεθόδου. Οπότε δείχνει κατά μένα ένα μεγάλο shift στο πώ σκέφτονται πλέον Απόλυτα. οι μεγάλε εταιρείε. Απόλυτα. Και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε πώ του λένε αυτό το story. Γιατί εκεί ίσω είναι και το, το μεγάλο opportunity να δημιουργήσει ένα momentum σε ένα story το οποίο είναι high value, right? πώς θα αποτυπώσει το impact του, πού θα το βάλει, πώς θα το βάλει στο προϊόν του, τι άλλα use cases θα σκεφτεί. Έχει, έχει νομίζω ότι φτιάχνοντα αυτό το solution και πολύ έξυπνα σκέφτεσαι ότι εσύ να είσαι solution provider, θα αφήσει την αγορά να, βρει όλο το, όλο το να κάνει optimize όλο το υπόλοιπο commercial value το οποίο, για να δημιουργηθεί και ένα momentum το οποίο θα φέρει και άλλα solutions και άλλο circular economy και είμαστε, είμαστε σε ένα τέτοιο momentum νομίζω παγκοσμίω. Μιλώντας. Θα δούμε τώρα η κρίση του πληθωρισμού. Τι αντίκτυπο θα έχει στην οικονομία και αν θα παραμείνει το, η, η όρεξη για τέτοια προϊόντα αρκετά ψηλά. Αλλά αυτό που έχουμε δει είναι ότι ενώ συνήθω μετά από μια κρίση, όπω η πανδημία που περάσαμε ε, και ακόμα περνάμε, ε, φέρνει ένα reduction in risk appetite ας πούμε, για τέτοιε τεχνολογίε, ε, εμεί έχουμε το αντίθετο. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια έχει υπάρξει ένα πολύ μεγάλο growth, ε, growth yeah. στο θέμα του sustainability. ευτυχώς. Καταλα... Ε, καταλαβαίνω τα κοτόπουλα. Ποια είναι, υπάρχουν άλλα ζώα τα οποία μπορούμε, μπορούμε να κάνουμε, σαν απλοί ακροατές connect με το, την προνύμφη, την αυτή υψηλή αξία προνύμφη. Ποια είναι τα επόμενα ζώα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη, τη, το παραγόμενο προϊόν σου, Είναι ουσιαστικά όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι τρώνε ή καταναλώνουν ζωική πρωτενη. Τι, τι είναι αυτό, που μπορεί να είναι. Στην, στις μπορεί να είναι ο σολομός ή διάφορα άλλα ψάρια ε, που γίνεται τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή διότι έχουν φύσσμιλ το οποίο είναι πάρα πολύ κακό το περιβάλλον επίσης. Ε, στα κατοικίδια, γάτες, σκύλοι και λοιπά που επίσης ή διάφορα αλλα ε, που γίνεται τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή διότι έχουν το οποίο είναι πάρα πολύ κακό το περιβάλλον επίσης στα κατοικίδια, γάτες, σκύλ και λοιπά όπου επίσης είναι η ζωική πρωτεΐνη σε χείρους ε, και στο μέλλον και ανθρώπου. ανθρώπους εγώ πιστεύω ότι σίγουρα δηλαδή θα σε αρκετά κοντινό μέλλον ίσως σε περίπου πέντε χρόνια θα το δούμε αρκετά ε, έντονα στο μάρκετ. Σαν συστατικό. Ναι, ναι. Γιατί... Σαν, σαν στοιχείο. Ακριβώ. Γιατί νομίζω ότι εδώ έχει ίσως ενδιαφέρον να καταλάβουμε λιγάκι γιατί. Οκ, okay, στου χείρου το καταλαβαίνω πάλι, στου σολομού το καταλαβαίνω. Πώ όμω ένα ζώο, το κατοικίδιό μου, εγώ είμαι οκέι okay να τρώει το κοτόπουλο ε, προνήφες, Δεν είμαι καθόλου οκέι okay να τρώει το σκυλάκι μου ε, την προ αυτή. Ε, Εξήγησε μα λίγο γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ποια είναι τα byproducts αυτή τη προμήθεια και πώ σκέφτεστε να ανοίξετε τα use cases σα, ε, Η ουσιαστικά μπορούμε να σκεφτούμε όπω οποιοδήποτε άλλο ζώο. Ε, οπότε, για να βγάλει τα συστατικά που χρειάζεσαι, πρέπει να τα επεξεργαστεί. Οπότε, αυτό που κάνουμε εμεί, και τώρα έχουμε σχεδιάσει μέσα στη διαδικασία, ελπίζουμε να ξεκινήσει η κατασκευή του χρόνου, ένα αρκετά μεγαλύτερο εργοστάσιο, πάλι decentralized in nature, όπου θα διλύζει την προνύμφη στα σε τρία, στιχεία, σε τρία, βασικά στοιχεία. Πρωτενη, λίπο και το έξω σκέλετον τη που είναι το ίδιο υλικό που έχει και η γαρίδα, α πούμε. Α, ah, okay. σαν, έξωσκελέτον. έξω okay. ε, και μετά το κάθε συστατικό από αυτά τα τρία πράγματα, το κάθε στοιχείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικά applications. Οπότε η πρωτενη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατοικίδια. Ε, φαντάζομαι ότι δεν ξέρει τι είναι στα συντροφή των κατοικιδίων. Όχι. Ναι. Καταλαβαίνω ότι έχει. Είναι έχει... πολύ, πολύ χειρότερο αυτό που προτείνουμε <laughs> εμεί. Ε, Όπω και τα πιο πολλά ζώα, δυστυχώ. Ε, οπότε, ουσιαστικά, τι κάνει, τα διλίζει, είναι σαν, σαν αλεύρι, αν το δει οπτικά. Ε, απλά είναι ζωική πρωτεΐνη, πολύ θρεπτική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συστατικό σε διάφορα προϊόντα. Άλλα use cases, ο εξωσκελετό, πού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ε, ο exoskeleton, το εξωσκελετό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά use cases. Από animal feed ε, και cosmetics, ah. καλλιτικά δηλαδή, μέχρι επεξεργασία νερού και fabrics και textiles. Δηλαδή, γενικότερα, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι με αυτό το έντομο, α πούμε, ότι μπορεί να, να, να γίνει applied σε πάρα πολλά industries. Μπορεί να ε, καταναλώσει διάφορων ειδών απορρίμματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για, για πολλά διαφορετικά industries ε, στο output, α πούμε. Ποιο είναι το. Τα έχετε κάπω προτεραιοποιήσει. Θυμάμαι να μα λε στην αρχή ότι το Focus ήταν σημαντικό οδηγό και ε, βοηθό σα στα πρώτα βήματα. Ε, θα υποθέσω ότι και τώρα έχετε ένα laid out πλάνο και βλέποντα και του επενδυτέ και το όλο, το, όλη την υποστήριξη που έχετε προσελκύσει. Εποθέτω ότι υπάρχει ένα laid out πλάνο για το που, που, ποιο, ποιο, ποιο είναι το επόμενο use case, ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε. Πώ το σκέφτεστε, ε, Μάλλον, το πιο πιθανό είναι ότι το επόμενο market θα είναι τα κατοικίδια. Διότι και εκεί βλέπουμε πολύ μεγάλο growth στο, στο market και οι άνθρωποι πλέον βλέπουν τα κατοικίδια στα παιδιά του. Οπότε ε, ε, του νοιάζει πολύ τι θα, θα τασουν. Οπότε, αν μπορεί να τασει μια. Πολύ ε, υψηλή ποιότητα πρωτενη, η οποία είναι και βιώσιμη. Οπότε μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν το οποίο είναι carbon negative, mm. carbon neutral. Εκεί βλέπουμε ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο κοντινό μέλλον. Οπότε αυτό είναι μάλλον το επόμενο στάδιο. Ξεκινάει σε, σε τέτοια ζώα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα ε, accreditation ε, process, δηλαδή και για τα κοτόπουλα θα υποθέσω. Αλλά υπάρχει, υπάρχει κάποιο έλεγχο, κάποιε πιστοποίησεις οι οποίες πρέπει να πάρετε για να μπείτε σε τέτοιες τροφέ πλέον και μέσα στα σπίτια και μέσα, στο, μέσα, στα, στα σπίτια μας και στο, στα κατοικίδια. Ε, πιο πολύ θα γίνει συνεργασία με, με, κάποια, με, κάποιες μεγάλες εταιρείε, mm. οι οποίε ε, ουσιαστικά εμεί θα παρέχουμε το προϊόν και θα κάνουν... το αυτό. οποίο θέλουν, δηλαδή θα μας δώσουν τα qualifications mm. για το προϊόν που χρειαζόμαστε αλλά πάλι το κοιτάμε το ίδιο μοντέλο, δηλαδή να μεταδέψουν απορρίμματα από το δικό τους supply chain σε τροφή που χρειάζονται οι ίδιοι. Κατάλαβα. Οπότε πάλι να είναι... Για να, να γυρίσουμε και στην αρχή τη συζήτηση, ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει η εταιρεία εν τέλει για να καταφέρουμε να κάνουμε την τροφική αλυσίδα πιο βιώσιμη και πιο ασφαλή είναι να την μετατρέψουμε από linear σε circular. Ναι, ναι. ναι. Οπότε πάλι αυτό το μοντέλο γυρνάει. Σούπερ. Έχετε σηκώσει μέχρι σήμερα 25 εκατομμύρια σε, σε επενδύσει. Ο τελευταίο σα ήταν ένα Series A round led από την Balderton. 16 εκατομμύρια, πολύ εντυπωσιακό world class round είναι ένα από τα μεγαλύτερα και top funds στο, στο, στο Λονδίνο και στην Αγγλία ε, πες μας λίγο για αυτό το process πες μας λίγο ποιο είναι το opportunity που έχουν δει, ποια είναι η ευκαιρία που έχουν δει αυτοί οι άνθρωποι και ποια είναι, πώς τα χρησιμοποιείτε αυτά τα χρήματα για το μέλλον ε, ναι, καταρχάς είμαστε πολύ τυχεροί που ε, συνεργαζόμαστε με ένα τέτοιο fund όντως είναι ίσως από τους καλύτερους που έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα, okay. που έχω γνωρίσει τουλάχιστον, ε, και πιστεύω ότι το opportunity που είδα είναι ότι ο κόσμος αλλάζει, θέλοντας και μη, δηλαδή δεν είναι, είναι existential το να πάμε προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ε, ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει να βελτιωθεί είναι η τροφική αλυσίδα, τα απορρίμματα και το γενικό, γενικότερα πώς παράγουμε τροφή. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι δεν πάμε να κάνουμε optimize το, την παρουσιακή τροφική αλυσίδα, Πάμε να αλλάξουμε τελείω, mm. το οποίο είναι αρκετά ε, μεγάλο και risky bet. Αλλά άμα βγει, ε, θα αλλάξει η ζωή των ανθρώπων γενικότερα. Οπότε νομίζω αυτό είδανε και φαντάζομαι ότι συμπάθησαν και την ομάδα. Ε, και τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν στο, και χρησιμοποιούνται στο να επεκτείνουμε το commercial κομμάτι. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε ρολάτα στι 10 φάρμε με το Morrison's, mm. να μεγαλώσουμε την ομάδα ε, και να προετοιμαστούμε για τα επόμενα scaled up βήματα τη εταιρεία. Ποια είναι τα άλλα μάρκες, τα λοιπά. Ε, οπότε νομίζω αυτά, αυτά και αυτό, εκεί πάνε τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Ε, οπότε έχουμε μπει σε μια χρονοκάψουλα. Είμαστε στο τέλο του 23, ένα χρόνο από τώρα. Ε, ποια είναι τα, τα βασικά μέτρηξη τα οποία θα θε να δει ε, στην εταιρεία σου, σε ανθρώπου, deployments, use cases. Πολύ καλή ερώτηση. Ε, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να έχουμε κάνει το roll-out στι 10 φάρμε, γιατί Τόσο ότι θα έχουμε εκπληρώσει ένα commercial contract. Πλέον έχουμε και αρκετά data points για να βλέπουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Η ομάδα να είναι γύρω στα 60 με 65 άτομα, ε, όπου ήδη είμαι πάρα πολύ περήφανο για την ομάδα που έχουμε ε, και πιστεύω ότι είναι το πιο βασικό στοιχείο σε οτιδήποτε κάνει μια εταιρεία. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο έχουμε επικεντρωθεί σε φετινό χρόνο. Ε, και να, έχουν, να, έχουμε κλείσει τα επόμενα deals, το οποίο ουσιαστικά αυτό θα οδηγήσει τον growth τη εταιρεία. Ε, και στο μοντέλο του Poultry, που είναι πιο, πολλές, πιο πολλά single use, single, ε, πιο πολλά individual containers σε farms Και το, αυτό το μεγαλύτερο facility που ε, περιέγραψα νωρίτερα, ε, όπου θα μετατρέπει απορρίμματα σε πρωτενη, λίπο και. Α, αυτό θα είναι ίσω και καινούργιε ε, κατάστασει. Δηλαδή, ε, 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 αυτή τη στιγμή δεν κάνετε το διαχωρισμό της, ε, της προνύμφης. Της προ ναι. Ε, τώρα, κατασκευάζουμε ένα demonstrator εκεί πέρα που έχουμε τα, το κεντρικό operation, ας πούμε, όπου θα γίνεται όλη η επεξεργασία. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, το, έχουμε, το κάνουμε επί χρόνια, απλά επιλέξαμε να μην το κάνουμε commercialize στην αρχή. Ε, αλλά από την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σε ένα μικρότερο scale, το οποίο, ουσιαστικά, θα είναι και ένα, ένα έναυσμα για να δείξουμε και σε μεγαλύτερε εταιρείε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε ελπίζω μέχρι τα μέσα του επόμενου χρόνου να, έχουμε, να έχει κλείσει κάποιο deal για ένα μεγαλύτερο facility ε, αυτού, αυτού του είδου. Στο τέλο του 2023 10 containers περίπου, farmers, 15 συνολικά. 15, 15 decentralized ε, ε, σε συνεργασία με, με retailers ή σε συνεργασία με, με, με producers. Σωστά. Ε, και να πω ότι το ενδιαφέρον είναι ότι και το container το ίδιο, το, την actual pharma την κατασκευάζεται στην Ελλάδα με έναν Έλληνα partner και μάλιστα είναι και Endeavor Entrepreneur. Σωστά. Τον Σάγκεμ, τον Αλέξανδρο τον Ιφαντή. Ακριβώ. Ακριβώς. ακριβώς. Πώ είναι αυτή η εμπειρία τη συνεργασία με έναν Έλληνα provider και πότε, πώς, τι άλλα connections έχετε με την Ελλάδα. Έχει το άτομα εδώ, έχετε... μα λίγο το connections με την Ελλάδα. Ναι. Ε, Καταρχά, η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή. Ε, και ο Αλέξανδρο είναι πάρα, πάρα, πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο και ε, έχει φτιάξει μια πολύ καλή εταιρεία και πολύ, πολύ καλοί συνεργάτε. Εμ... Εγώ πάντα σκεφτόμουν ότι η Ελλάδα είναι ένα καλό location για κατασκευή και επίσης έχουμε και πάρα πολλούς μηχανικούς στην Ελλάδα. Μποστά. Οπότε έτσι οθήθηκα. Έχω συνεργαστεί και με άλλες εταιρείες στην Ελλάδα για το θέμα κατασκευής. Mm. Ε, οπότε το concept είναι ότι φέρνουμε τα containers εδώ πέρα άδεια, γίνεται όλη η μετατροπή και τα στέλνουμε μετά του location. Και αυτό είναι το ωραίο κομμάτι με ένα modular decentralized model, ότι μπορούμε να κάνουμε prefabricate όλα mm. τα units σε ένα συγκεκριμένο location και απλά να τα στείλουμε για εγκατάσταση. Σε... Πολύ, σωστά, πολύ σωστά. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, άρα έχετε, έχετε στόχου να αναπτύξετε και ομάδα εδώ. Ε, Βλέπει την Better Origin πιο involved με το ελληνικό οικοσύστημα. Ε, θα ήθελα κάποια στιγμή, ναι. Ε, στην πρώτη φάση έχουμε κυρίω το subcontractor που είναι ο κατασκευαστή, χωρί να έχουμε κάποια μεγάλη ομάδα εδώ πέρα. Ε, αλλά στο μέλλον θα έβγαζε πολύ νόημα. Φαντάζομαι θα κάνουμε το κατασκευαστικό κομμάτι εδώ πέρα. Οπότε θα έπρεπε αρκετά μεγάλο νόημα να ε, έχουμε ένα μεγαλύτερο footprint εδώ. Γιατί έχει να πείσουμε και ένα retailer να κάνετε ένα use case ε, εδώ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι δύσκολο να κάνετε και, λίγο και κάποια απομονωμένα ε, use cases ή όχι με ένα retailer. Ε, του συζητάμε. Το, να του πείσουμε. Μ, μι, μιλάμε με ένα-δύο retailers <laughs> εδώ στην Ελλάδα. Ε, το θέμα είναι να είναι και το καταναλωτικό κοινό έτοιμο για κάτι τέτοιο. Το οποίο πιστεύω ότι πλησιάζουμε. Δεν ξέρω αν είμαστε ειδικοί ή όχι. Ε, αλλά ναι. Ποια είναι το, ε, η εικόνα που έχει για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομία, τεχνολογία. Εμεί είμαστε ε, πολύ involved. Ε, η δουλειά μα είναι να είμαστε εκεί και να προσπαθούμε να, το, να λειτουργήσουμε. και Σαν, σαν κόλλα βλέπουμε ένα πολύ δυνατό momentum, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε λίγο και ανθρώπου οι οποίοι το, έχουν το context τη ελληνική οικονομία, αλλά είναι και ίσω σε αγορέ οι οποίε το βλέπουν με ένα, με ένα εξωτερικό angle. Πώ βλέπει το το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομία, είναι αισιόδοξα τα μηνύματα στο εξωτερικό. Ε, πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι η δουλειά που κάνετε είναι καταπληκτική και πραγματικά το χρειαζόταν αυτό η Ελλάδα. Και χρειάζεται αυτό το binding effect να φέρνει επιχειρηματίε, entrepreneurs και εταιρείε μαζί για συνεργασία. Οπότε, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν οικοσύστημα. Ε, η δικιά μου ιδέα είναι ότι είμαι πολύ αισιόδοξο από την άποψη ότι υπάρχουν πολλέ εταιρείε οι οποίε έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίε είναι όντω world class. Ε, από πολύ καλού ανθρώπου. Υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Νομίζω όλη αυτή η δουλειά που γίνει με το EIF και τα λοιπά έχει βοηθήσει πάρα πολύ το οικοσύστημα. Και είμαστε στο σημείο που ξεκινάμε νομίζω να βλέπουμε και second round of entrepreneurs, που αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το οικοσύστημα. Δηλαδή άνθρωποι που οποίοι mm. κάνουν κάποιο successful exit και μπορούν να γυρίσουν πίσω και να βοηθήσουν του νέου επιχειρηματίε. Σωστά. Ε, οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο θα δείξει το μέλλον, φαντάζομαι. Ε, Βγαίνουν πολύ, πολύ δυνατά μηνύματα, ε, πολύ δυνατά και πολύ αισιόδοξα μηνύματα για το ελληνικό οικοσύστημα, το Diaspora Network. Και είσαι μέλο αυτού. Ε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει στο εξωτερικό, έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει, είναι, ε, έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα, ή και όχι, και η δεύτερη και τρίτη γενιά Ελλήνων, έχουν ένα πολύ υψηλού, συναισθηματικού φορτίου σχέση με, την, με τη χώρα και αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία. Ε, και έχουν δημιουργήσει και ένα πολύ μεγαλύτερο οικοσύστημα. Δηλαδή, αν του δει, δεν είναι ένα οικοσύστημα από μόνοι του. σω και μια μια δουλειά που μπορούν να κάνουν οι local οργανισμοί να φέρουν όλου αυτού του Έλληνε Διασπορά σε, σε, σε μια ε, συνεννόηση και σε ένα οικοσύστημα όλους μαζί. Αλλά το, η αγορά που βλέπουμε εμεί από του Έλληνε τη Διασπορά είναι 15, 20, 25 φορέ μεγαλύτερη από την τεχνολογία που έχουμε χτίσει στη χώρα. Είναι τρομερό η αλήθεια. Είναι διότι δεν έχει υπάρξει φορά που έχω θελήσει να μιλήσω με κάποιον Έλληνα. Οπουδήποτε στο εξωτερικό ή και να γνωρίζω τυχαία και να μην υπάρχει μια τρομερή ζεστασιά και ένα warmness ναι. να βοηθήσει. Γι' αυτό νομίζω είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο για να χτίσουμε το οικοσύστημα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ότι πάντα θες να βοηθήσει τον άλλον, επειδή υπάρχει αυτό το connection Ακλώς. με την Ελλάδα. Που είναι. Νομίζω, δεν το έχω δει σε κάποια άλλη χώρα αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Και μπορώ να πω με σιγουριά ότι ε, από τα μεγάλα stories τα οποία έχουν υπάρξει στη χώρα, το 95% των περιπτώσεων αυτών. Είναι πάντα κάποιο Έλληνα, είτε πολύ μπροστά είτε λίγο πιο πίσω, στον deal αυτό που έχει συμβεί. Το 95% των περιπτώσεων. Υπάρχουν και, υπάρχουν και κάποιε περιπτώσει όπου δεν είχε κανέναν Έλληνα από πίσω ή μπροστά, αλλά πάντα επί, επί, στις, προς, το vast majority των success stories τη χώρα μας μέχρι σήμερα, ένα Έλληνα από πίσω είχε δώσει ένα OK, είχε βοηθήσει, είχε πει ένα καλό λόγο. Που είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ, πολύ όμορφο να το ξέρουμε αυτό, σαν, σαν χώρα. Ε, ένα, ένα τελευταίο κομμάτι που θα ήθελα να, να ακούσουμε λίγο τη σκέψη σου είναι το μιλάτε, μιλάτε σαν, 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 εταιρεία πολύ για ένα broken food, food chain. Ε, μίλησε μας λίγο για τα challenges και τα, και τα προβλήματα που βλέπεις στην, στην αλυσίδα τροφής ε, και πώς τη σημερινή κατάσταση το ευνοεί, το, 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 κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Το υποθέσεις το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Ε, πιστεύω ότι ε, γενικότερα, η έννοια του food security και του sustainable food production είναι κάτι τα οποία δεν τα είχαμε πολύ συζητήσει και σκεφτεί τα προηγούμενα χρόνια, διότι φαινόταν λιμένα. Και η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά καλούμαστε να λύσουμε το πρόβλημα και από τι δύο οπτικέ γωνίε συγχρόνω. Δηλαδή και να έχουμε μια βιώσιμη τροφική αλυσίδα και να έχουμε μια ασφαλή τροφική αλυσίδα. Ε, και το βασικό πρόβλημα είναι ότι σχεδόν τα πάντα είναι imported. Οπότε ενώ το globalization σαν concept ειδικά στην τροφή έχει βοηθήσει σε κάποια κομμάτια, mm. κυρίως ότι μπορούμε να έχουμε access σε φτηνή τροφή, ε, τροφή και οποιαδήποτε τροφή ε, έχει δημιουργήσει κάποια βασικά προβλήματα, προβλήματα έχει, έχει δημιουργήσει κάποια βασικά προβλήματα structurally διότι είναι όλα imported. Οπότε άμα υπάρξει κάποιο shock στο food supply chain ή στο γενικότερο supply chain όπω, είδαμε με την πανδημία, όπω είδαμε με την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, όπω είδαμε με το πλοίο που μπλόκαρε το κανάλι του ΣουΕΣ, ξαφνικά το ρήγμα αυτό χτυπάει όλε τι αγορέ και όλα τα μάρκετ Οπότε είμαστε στο 2022 και συζητάει η Αμερική για food famine. Ναι. Δηλαδή, για... συζητάμε για επισητιστική κρίση του 2022. Το οποίο ακούγεται λίγο. Σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Και οπότε υπάρχει αυτό σαν έννοια δηλαδή, και γι' αυτό για μένα η λύση είναι να. Επιστρέψουμε λίγο σε ένα πιο local κομμάτι. Δεν χρειάζεται να είναι όλα local ή όλα global, αλλά σε κάποια κομμάτια όπω τα critical goods, δηλαδή η τροφή, τα φάρμακα, πρέπει να υπάρχει και ένα, λίγο, να υπάρχει ένα resilience mm. μέσα στο σύστημα. Διότι, άμα δεν έχει τροφή να τραφείς, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι σαν να. Άμα, άμα μιλάμε για κατασκευή, για κατασκευή ρούχων, OK, α γίνει οπουδήποτε. Αλλά μιλάμε για τροφή, η οποία είναι βασικό στοιχείο για να ζήσουμε, δεν γίνεται να, είναι, να, να, να υπάρχει πιο μεγάλο ρίσκο. Οπότε εγώ πιστεύω ότι πρέπει, και αυτό βλέπω να γίνεται, ένα, να γίνει το food production λίγο πιο βιώσιμο και ασφαλή αυτές τις έννοιες. Και ένας τρόπος είναι το circularity. Ένας τρόπος είναι δηλαδή να γυρίσουμε πίσω αυτό που κάνει η φύση και να είναι ε, πιο βιώσιμο και ασφαλή. Οπότε αυτά, αυτά είναι τα τα προβλήματα που βλέπω με την τροφική αλυσίδα. και μετά Υπάρχουν δύο βασικές πιέσεις, το οποίο είναι ότι ένα, αυξάνεται ο πληθυσμός δρα, δραγδαία, Οπότε είμαστε, φτάσαμε τα 8 δισεκατομμύρια τώρα, μόνο θα είμαστε στα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Mm -hmm. ε, και ο τρόπο παραγωγή τροφή είναι ήδη όχι αρκετός. Yeah. Ε, και απ' την άλλη σπαταλάμε το ένα τρίτο της τροφής που κατασκευάζουμε. Οπότε και αυτά είναι δύο βασικά data points, όπου δείχνουν πόσο εν τέλει, structurally wrong, είναι το food supply chain στην παρούσα φάση. Έχει, έχει, έχ, έχ, έχεις δει κάποιες αλλαγές, κάποια... Χτυπήματα στο supply chain τα οποία να μην, είναι, να μην έχουν γίνει structurally, ε, να έχουν φτιαχτεί. Δηλαδή, πινώ ότι. Φαντάζομαι μέσα, μέσα στην πανδημία σταμάτησε η παραγωγή ντομάτα σε κάποιε περιοχέ ή μειώθηκε πάρα πολύ η παραγωγή σε πολλά υλικά. Έχει επανέλθει αυτό. Βλέπετε, υπάρχει gap στο, στο, στο production επίπεδο. Είναι, γιατί φαντάζομαι ότι σε όλα τα υπόλοιπα. Οι industries βλέπεις ότι ε, φύγανε από το τουρισμό ή φύγανε blue collar ε, εργα... εργαζόμενοι, δεν έχουν ξαναγυρίσει. Και ποτέ δεν έχω σκεφτεί, Α, γίνεται το ίδιο στον, στον, στον αγροτικό τομέα, έχει πέσει το global production τον agri-foods ε, ή έχει επανέλθει εκεί που ήταν. Όχι, υπάρχουν βασικά προβλήματα, Α πούμε τώρα στην Αγγλία έχουμε egg shortages, δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετά αυγακοτόπουλου και σε κάθε χώρα υπάρχει κάποιο είδου shortage, είτε mm. είναι πρώτη ύλη είτε είναι κάτι το οποίο παράγεται σε εκείνη τη χώρα. Και αυτό επίση είδαμε, ότι το restart τη οικονομία ήταν πολύ πιο δύσκολο από, ναι, από ναι, ό,τι περιμέναμε. Ναι, ναι. Ε, οπότε δεν έχουν, δεν έχουν λυθεί τα, τα προβλήματα. Ε, υπάρχουν ένα, ένα εκατομμύριο λόγοι να είμαστε αρνητικοί και να ανησυχούμε για το, για το food supply chain. Ε, το... Αλλά φαντάζομαι ότι την ίδια στιγμή υπάρχουν και ένα, ένα εκατομμύριο λόγοι κάποιο να επιχειρήσει σε αυτό και να φέρει τεχνολογίε και να φέρει solutions, και αυτό κάνουν οι τερπενέ. Αυτό, αυτό δημιουργεί όλο αυτό το creativity και το innovation. Ε, Υπάρχουν τεχνολο... έξω τεχνολογίε, solutions, πράγματα τα οποία σε κάνουν excited, σου γεμίζουν αισιοδοξία. Γιατί φαντάζομαι ότι χρειάζεται και εσεί κάθε μέρα να, ξεκινεί... να, ξεκινάτε να κάνετε αυτό που κάνετε που είναι ένα δύσκολο quest. Ε, εγώ από μόνο μου είμαι αισιόδοξο σαν άνθρωπο ε, και μου αρέσει πάρα πολύ να προσπαθώ να λύσω δύσκολα προβλήματα. Οπότε νομίζω αυτό από μόνο ότι είναι μια κινητήριο δύναμη. Αλλά ναι, καταρχά, ό,τι και να κοιτάξουμε γύρω μα, η τεχνολογία που έχει αναπτύξει ο άνθρωπο είναι. Τρομερή, οπότε σου δίνει αυτό και μόνο ελπίδα ότι θα το λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Ε, και το γεγονό ότι πλέον πάρα πολλοί νέοι entrepreneurs ασχολούνται με τέτοια θέματα, θέματα βιωσιμότητα, και είτε βλέποντα την ανάπτυξη των ε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, solar, wind κτλ., το οποίο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ε, και άμα κοιτάξουμε πριν από 10 χρόνια, ήταν σε τελείω διαφορετικό σημείο, 15 χρόνια επίση. Ε, και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή εγώ βλέπω ότι το κύμα του sustainability έχει έρθει και μάλλον έχει έρθει να μείνει και υπάρχουν απτά παραδείγματα τα οποία όντω ε, έχουν βελτιώσει την καθημερινότητα και έχουν βελτιώσει την κατάσταση. Ε, απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει πάντα το, το ερωτηματικό: κινούμαστε αρκετά γρήγορα ή όχι. Ε, δε, δεν ξέρω. Αλλά ναι, το γεγονό ότι βλέπω αυτά τα, τα, παραδείγματα να λειτουργούν στην ζωή και να πηγαίνουν καλά, νομίζω είναι πολύ αισιόδοξο. Σούπα. Και ευχαριστούμε πολύ για την αισιοδοξία αυτή που δίνει και είναι σίγουρο ότι θα έρθουν τεχνολογίε και solutions πολλά ακόμα. Έχετε ανταγωνισμό στον χώρο αυτό που είστε. Ε, ναι, υπάρχουν αρκετέ εταιρείε πλέον, οι οποίε ασχολούνται με το κομμάτι του insect farming ή waste to food transition. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που ο ανταγωνισμό στην πρόσφατη φάση δεν είναι αρνητικό, είναι μόνο θετικό. Δηλαδή, δεν, η, η, η ανάγκη για παραγωγή βιώσιμη τροφή είναι τόσο μεγάλη που απέχουμε πάρα πολύ από τον ανταγωνισμό να είναι πρόβλημα. Άρα από, τον, από αυτό τον ε, growing ανταγωνισμό, ε, π, ε, τι σας διαφοροποιεί? Δύο βασικά στοιχεία τα οποία μας διαφοροποιούν είναι ότι ένα το μοντέλο που ε, συζητάμε πιο πριν, που είναι το go-to-market market model ας πούμε, που έχουμε με τα partnerships, και το άλλο είναι ότι η τεχνολογία μας είναι δομημένη σε ένα decentralized μοντέλο. Δηλαδή, εμείς παράγουμε τους νεογνούς σε ένα centralized facility και στέλνουμε... Το προϊόν, α πούμε, στα containers που είναι τελείω decentralized. Και το decentralized model έχει πολλά benefits στο δικό μα τομέα. Ε, σε logistics κομμάτι, σε, στο θέμα ότι μπορούμε να πάμε και να έχουμε τη, την πρώτη ήλιο κατευθείαν στη φάρμα, ότι μπορούν οι αγρότε να τρέξουν εν τέλει κάποιο maintenance issue άμα χρειαστεί. Ε, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο product aeration ε, κάνοντα το μοντέλο κτλ. Οπότε είναι ένα βασικό διαφοροποιημένο στοιχείο. Mm το decentralized κομμάτι. Αυτό και τη λέτε mini farms, ίσω γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του operation το κάνετε σε centrally και το στέλνετε σε decentralized farmers. Ακριβώ. Και ειδικά όταν κοιτάξουμε το κομμάτι του food waste, το food waste κατά 80% περίπου είναι νερό και αέρα, α πούμε. Μην σου και 90%. Γιατί το νερό είναι το mm. με συντροφή. Φωστά. Και ο αέρα είναι το πώ μπαίνει σε ένα φορτηγό. Οπότε όταν πρέπει να, να κάνεις, να στείλει τα απορρίμματα σε πολύ μεγάλε αποστάσει, αρχίζει να είναι τελείω inefficient. Φωσικά. Και ακριβώ και το περιβάλλον. Γι' αυτό βγάζει νόημα και λόγω τεχνολογία, γίνεται πλέον να γίνει αυτό το πράγμα, να είσαι όσο πιο κοντά στην πηγή γίνεται. Είτε αυτό είναι τα απορρίμματα, είτε αυτό είναι η, η πηγή τη τροφή, α πούμε. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση ε, για το κομμάτι του, του business. Ε, θα κάνετε κάποιο fundraising του επόμενου μήνε, να βγάλουμε τα, 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 check, τα checks μα. Ε, στην παρούσα φάση είμαστε OK χρηματικά μέχρι το, την άνοιξη του 24, καλοκαίρι του 24. Αλλά ε, υπάρχει αρκετά, αρκετά, μεγάλο demand το τελευταίο καιρό, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο, από μεγάλε εταιρείε. Έχουμε κάποια deal στα σκαριά τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και άμα κλείσουν αυτά θα ε, χρηματοδότηση. Οπότε θα έλεγα είναι πολύ πιθανό ε, μέσα στο πρώτο μισό του επόμενου χρόνου να ξανασκώσουμε χρήματα. Οι περιπεντές να είναι on guard εδώ που μας ακούν. Πάμε εκπέμπτο, κλείνουμε τη συνεδέυξη μα με ένα lightning round με κάποιε ερωτήσει ε, για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο και το, τον άνθρωπο ε, πίσω, από το, πίσω από το business. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που έχει διαβάσει τώρα τελευταία που σε έχει, ε, σε έχει επηρεάσει, σου έχει μείνει. Ε, ναι, αρκετά. Αλλά. Ποιο, ποιο θα πω τώρα. Μ, νομίζω το βιβλίο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το οποίο διάβασα τα τελευταία τρία χρόνια, είναι η βιογραφία του Steve Jobs. Mm -hmm. ε, η οποία είναι πολύ in-depth αλλά είναι, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ το πώς είναι γραμμένη, τα μαθήματα που έχει, τι δυσκολίε, το γεγονό ότι ο άνθρωπο ε, κατέληξε να μην του ανήκει καθόλου δικιά του εταιρεία και μετά να ξαναγυρίσει και να κάνει αυτό που έκανε. Οπότε είναι, μου άρεσε πολύ. Νομίζω ότι απαντάει και τη δεύτερη ερώτηση που είναι αν υπάρχει κάποιο άνθρωπο που θαυμάζει και για ποιο λόγο. Ε, αλλά δεν ξέρω αν έχει και κάποιον άλλο να μα πει. Ε, νομίζω απαντήσει τι ερωτήσει είναι πάντα <laughs> λίγο cringe τότε, οπότε δεν ξέρω. <laughs> ε, νομίζω ο Steve Jobs σίγουρα επιχειρηματικά είναι ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον προσωπικότητα και μου αρέσει και πάρα πολύ αισθέτικλη με το πει Δηλαδή το πώ κατάφερε όντω να συνδυάσει το humanities με το engineering ε, με ένα τέτοιο βαθμό είναι τρομερό. Και επίση έχει χτίσει και ένα από τα πιο ε, interesting brands. Ever, δηλαδή, σκέφτεσαι, α πούμε, creativity και σκέφτεσαι Apple, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει. <laughs> Ε, και προφανώ σήμερα η και ο Elon Musk είναι ε, αρκετά polarizing figure, αλλά άμα, άμα το δούμε μόνο επιχειρηματικά, θα ξεχάσουμε το τα υπόλοιπα. Το υπόλοιπα. Ε, αυτό που έχει καταφέρει με την Tesla και με τη SpaceX συγχρόνω είναι πραγματικά mind blowing. Mind -blowing. Είναι, είναι αδύνατο κατά με για έναν άνθρωπο. Οπότε ε, και αυτό σου δίνει μια αισιοδοξία ότι you can do the impossible, ας πούμε. Ε, α πούμε. Αυτού θα σκεφτόμουν immediate. Είναι λίγο κλεισέ αυτά που είπα, αλλά. <laughs> Όχι καθόλου. καθόλου. Και πολύ, πολύ λογικά. Ε, το... Κάποια σειρά που βλέπει αυτή τη στιγμή και έχει γίνει hooked. Σειρά που βλέπω αυτή τη στιγμή. Η mm. αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω κάποια σειρά αυτή τη στιγμή. Όχι. Ε, βλέπω... <laughs> βλέπω πάρα πολύ το office, αλλά. <laughs> το έχω δει πολλέ φορέ δηλαδή. Αλλά δεν βλέπω κάποια σειρά αυτή τη στιγμή που να. Μπορώ να πω. Τι πιστεύει ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier, Νομίζω, άμα ήταν να μία λέξη αν δεν μία λέξη, νομίζω θα λέγα conviction. Δηλαδή, το πραγματικά να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις, ε, είτε αυτό είναι η λύση που έχει βρει, είτε αυτό είναι ο τρόπος ή ο δρόμος που επέλεξες να αναπτύξεις τη τεχνολογία σου και να να, 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 έχεις το perseverance, να περάσεις μέσα τα εμπόδια μέχρι να υλοποιηθεί. Ε, νομίζω, εν τέλει, η boils down to that. Ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.